Παραστάσεις. Καλησπέρα σε όλους. Λάβε κοντά μου, λάβε κοντά. Λοιπόν, το 2009, το Firefly, Νικόλα Μεταξά, ευχαριστώ για το, έγινε μια αφορμή για να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους. Όταν είδα τη Χριστίνα Μεταξά, είδα φως. Και όταν τη ρώτησα στις αποκλειστικές συνεντεύξεις της Eurovision ποιο είναι το μήνυμα αυτού του τραγουδιού, μου είπε ότι όπως η πυκολαμπίδα λάμπει, πρέπει να ανακαλύψουμε το φως μέσα μας και όταν το κάνουμε αυτό, θαύματα μπορούν να γίνουν. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ένα τέτοιο κορίτσι, η τέτοια οικογένεια, γεμάτη φως, πηγαίνει από έναν άνθρωπο γεμάτο φως. Τόσα χρόνια λοιπόν που σε γνωρίζω, 10, όχι 30, που έχει τσάπωση τα γενέθλιά σας, το φροντιστήριο, σε βλέπω να βγαίνει συνέχεια μπροστά για τους άλλους, να σπρώχνεις μπροστά τους για να πάρουν το χειροκρότημα, να κλαις για τους άλλους, να χαίρεσαι για τους άλλους, με τους άλλους. Και όλα αυτά τα δάκρυα των δικών σου παιδιών, των παιδιών του φροντιστήριου, να τα κάνεις δάκρυα χαράς, δάκρυα περηφάνειας. Γελάσαμε μαζί, κλάψαμε μαζί όλο αυτό τον καιρό που σε γνωρίζω. Και νομίζω ότι απόψε, στα 30 χρόνια του φροντιστήριου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η νύχτα, εκτός από το φροντιστήριο, να γιορτάζει και η ξένια. Να είναι η νύχτα της ξένιας. Η νύχτα που θα βγει η ξένια εδώ στο κέντρο της σκηνής και αξίζει να της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Σκαρώσαμε λοιπόν σε αυτούς τους φίλους του φροντιστηρίου εκεί, που συμβαίνουν μαγικά πράγματα, σκαρώσαμε ένα απόγευμα μια έκπληξη με τον Σωκράτη. Και φτιάξαμε ένα βίντεο, σιγά σιγά, με άνθρωπους πολλούς που σ' αγαπούν, που είχαν να πούν 5 πράγματα για σένα. Δεν καταφέραμε να χωρέσουμε όσους θέλαμε, χωρέσαμε όμως όσους μπορούσαν και όσους θα έπρεπε, αν θέλεις. Οι υπόλοιποι στα λέμε καθημερινώς, σου δείχνουμε καθημερινώς την αγάπη μας και δεν νομίζω να αρχίσει μια ζωή για να σου δείξουμε όσα πραγματικά είναι εσύ για όλους. Θα παρακαλέσω τα παιδιά να καθίσει το λικάτο για να προβάλλουμε τώρα ένα βίντεο έκπληξη για τη ξένια που φτιάχτηκε με πάρα πολύ αγάπη. Επιτρέψτε μας και δώστε μας ακόμα μερικά λεπτά, γιατί αυτή η γυναίκα έχει αφιερώσει ώρες ατέλειωρες από τη ζωή της για τα παιδιά σας και για όλους μας. Ξένια. This one is for you. We love you. Bravo. Θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς τη Ξένια Τσολάκη Μεταξά για τη μεγάλη επιτυχία της που είχε στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε σκληρά για να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Με την βοήθεια της οικογένειας της, του συζύγου της, των παιδιών της, των γονιών της, έφτασε στο σημείο να είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος στην κοινωνία με μεγάλες επιτυχίες τόσο στην οικογένεια όσο και στην επαγγελματική της επιτυχία. Να ευχηθώ στην Ξένια να έχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και στο μέλλον να δούμε ακόμα και άλλα πολλά. Να είσαι καλά, Ξένια μου, κάθε επιτυχία, κάθε καλό. Dear friends, it's a great pleasure and a privilege to join you today to celebrate the 30th anniversary of the Ξένια Τσολάκη Μεταξά Institute. I've known Ξένια and Σωκράτη for many years, and I know that many people are successful, but very few for the right reason. Ξένια and Σωκράτη are successful because they care about people. During their time in New York, they demonstrated compassion and love for everyone. They worked very hard and they realized their dream. The Institute not only gives knowledge to the students, but it also shapes their character. And I'm very proud to be joining them today and to extend my warm congratulations on this 30th anniversary. Ξένια, I know you had a very difficult year with the loss of your mother, and I wish I had the right expression and the magic words to ease your pain and sorrow. But I know through your dedication, through your commitment, and with Socrates on your side, and with your children on your side, not only will you celebrate this great date, but you will move forward to greater achievements. Congratulations, and I wish you the best. I'm looking forward to seeing you soon. Good evening. Congratulations to Ξένια and everyone at XTMPI on your 30th anniversary.
This is a remarkable accomplishment and represents the work of many talented people. Tonight, I want to talk about Xenia, not as a teacher, as many of you know her, but as a student, my student. For those of you who may not know, Xenia received her doctorate in educational research, curriculum, and instruction from St. Louis University in the United States. With a great deal of assistance from Socrates Metaxas, St. Louis U brought our master's and PhD programs to Cyprus, and I had the privilege of being the program director for about 10 years. Xenia was a student in the PhD program, and I was her mentor and director of her dissertation. Directing a doctoral student on a dissertation requires many meetings, exams, and long hours working together, critiquing and revising the dissertation. During this time, I got to know Xenia, the student, very well. As a student, she is passionate about learning, a thorough and thoughtful scholar who researches and publishes her findings, always striving to provide the best learning experiences for her students through her continued studying, researching, and advanced degrees. She is an excellent model for all teachers. And also, her passion for being a lifelong student inspires me to continue to learn. I was her mentor, but in many ways, she has been my mentor. Best wishes to you and your wonderful family, Xenia, that I have had the pleasure to know over the past years. It is an honor to have had you as my student. Τι να πω για την Xenia Metaxa. Ένας από τους πιο ωραίους ανθρώπους που γνώρισα και είμαι πολύ ευτυχής που στην πορεία της ζωής συναντήθηκαν οι δρόμοι μας. Ως προς τους γονείς της, μια εξαιρετική κόρη, μια υπέροχη σύζυγος, μάνα, αδελφή και φίλη. Μια εμπνευσμένη δασκάλα, μοναδική, με μια απίστευτη εσωτερική ομορφιά και μια κόρεστη δίψα.